2,5 χρόνια πέρασαν από την αποκάλυψη της παράνομης φάμπρικας που φέρεται να είχε στήσει γιατρός, ο οποίος συνταγογραφούσε ναρκωτικές ουσίες ΤΑΜΚΑ πολιτών από πόλεις της Δυτικής Ελλάδας. Εδώ και λίγα 24 ώρα το ανώτατο πειθαρχικό συμβούλιο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου αποφάσισε να του επιβάλει την ποινή της προσωρινής παύσης της άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος. Εμείς εδώ και πάρα πολλά χρόνια δεχόμαστε καταγγελίες πολιτών ότι υπάρχει παράνομη συνταγογράφηση στο ΆΜΚΑ τους, χωρίς να το γνωρίζουν, ναρκωτικών ουσιών. Αυτές οι καταγγελίες μας ενεργοποίησαν. Καλέσαμε τον γιατρό σε απολογία, ο οποίος αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες. Όμως ήταν αρκετά τεκμηριωμένες μερικές από αυτές και φυσικά η υπόθεση παραπέμφθηκε στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών. Όπως είχε αποκαλυφθεί τον Ιούλιο του 2020, οι ανυποψίαστοι πολίτες διαπίστωσαν ότι το ΆΜΚΑ τους ήταν φορτωμένο με συνταγογραφήσεις ναρκωτικών ουσιών, κάτι που οι ίδιοι ουδέποτε και για κανένα λόγο δεν είχαν κάνει. Η διερεύνηση των καταγγελιών οδήγησε σε συγκεκριμένο γιατρό από την Πάτρα, ο οποίος και είχε ενορχιστρώσει το όλο κόλπο. 5 χρόνια. Συνεχώς καταγγελίες πολιτών, όχι μόνο από τη δική μας περιοχή, αλλά και από άλλες περιοχές, και αυτό είναι το εντυπωσιακό. Ότι ουσιαστικά τα ΆΜΚΑ των ασφαλισμένων ή των πολιτών τα έβρισκαν με διάφορους τρόπους και δεν περιορίζονταν στη δική μας χωρική αρμοδιότητα, αλλά και από άλλες πόλεις υπήρχαν καταγγελίες. Όλα αυτά τα χρόνια ο ΕΟΠΗ, παρότι είχε στη διάθεσή του τα στοιχεία της υπερσυνταγογράφησης ναρκωτικών και τις καταγγελίες πολιτών, αλλά και την αναφορά του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών, δεν είχε προχωρήσει σε κανένα μέτρο εναντίον του γιατρού. Εκδόθηκε λοιπόν η απόφαση προσωρινής παύσης της άδειας άσκησης επαγγέλματος του γιατρού. Ο γιατρός άσκησε έφεση και αυτό εκδικάστηκε από το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, που είναι το δευτεροβάθμιο όργανο. Και φυσικά αναμένουμε και τα αποτελέσματα από τη δικαιοσύνη, διότι όλες αυτές οι καταγγελίες έχουν διαβιβαστεί αρμοδίως στις εισαγγελικές αρχές και στον ΕΟΠΗ. Αναμένουμε να υπάρχει εξέλιξη και σε αυτό το τομέα, γιατί δεν υπάρχει μόνο πειθαρχικό παράπτωμα, υπάρχει και ποινικό. Επομένως και εμείς περιμένουμε και την απάντηση και την εκδίκαση της δικαιοσύνης.